είναι εδώ μαζί μου για να μας παραθέσει ενδιαφέροντα στοιχεία από την Eurostat σε σχέση με τα οχήματα που χρησιμοποιούμε κατά αναλογία πληθυσμού στην Ευρώπη και που είναι η Κύπρος το μικρό μας νησάκι. Επιβατικά αυτοκίνητα. Ναι. Να κάνουμε αρχή με την Ευρωπαϊκή Ένωση το που βρισκόμαστε σήμερα γίνεται μια σύγκριση του 2022 με το 2013 mm -hmm. σε αυτή την αιτία να πούμε πως σήμερα έχουμε 560 επιβατικά οχήματα αναχύγιου κατοίκου στην Ευρωπαϊκή Ένωση έναντι 501 οχήματα το 2013. Παρουσιάζεται δηλαδή μια αύξηση 11,8%. Και πάμε να δούμε και πού βρίσκεται εκεί Κύπρο στην επόμενη κάρτα. Στην κορυφή τη λίστα, τα περισσότερα οχήματα αναχύγιου κατοίκου κυκλοφορούν στην Ιταλία. 684 καταγράφοντας μία αύξηση 12,5% στα τελευταία 9 χρόνια. 678 είναι τα οχήματα στο Λουξεμβούργο με μια μικρή αύξηση 2,6%. Η Φινλανδία είναι στα 661 οχήματα στην τρίτη θέση, αύξηση 16%. Και να η Κύπρος, 658 οχήματα. Έτσι όπως το είπες, περιμένουμε το δεκάρι Το δεκάρι θα έρθει μετά, θα έρθει μετά, <ΣΣ> περίμενε, περίμενε. 658 οχήματα, έναντι ναι. 553 το 2013, μια αύξηση 19%. Την πεντάδα κλείνει η Εστονία 637 οχήματα έναντι 478 το 2013. Με βλέπει και γελά και θα αρχίζω <χιλώ> και εγώ να γελώ και δεν ξέρω πού θα <χιλώ> μα πει. Γελάω γιατί περιμένω, <χιλώ> ξέρει το τραγούδι μα. Λοιπόν, <χιλώ> ε, που διάβαζα χθε ότι ε, μέσω πολέμου στο Ισραήλ επιλέγουν τραγούδι για την Eurovision. άσχετη ε, πληροφορία, <χιλώ> ε, σχετική, θα δούμε κάποια στιγμή. Γίνεται πόλεμο, συνεχίζει όμω η Ισραήλ. Είναι σημαντικό ότι έτσι, σε μια προσπάθεια που ο στόχο γενικά είναι να, μειώσουμε έτσι την, την κίνηση με αυτοκίνητα. Συζητάμε και για μικροκινητικότητα κλπ. Παρ' όλα αυτά, εμεί αγοράζουμε ε, αυτοκίνητα ε, και κάθε σπίτι έχει δύο-τρία ε, ε, Κάθε ε, σπίτι και μία τουζίνα αυτοκινήτων. Ειδικά, μόλι τα παιδιά γίνουν 18 και είναι το κριτήριο: γίνεται 18 και θα σου πάρω αμάξι. τότε αυξάνονται και αυτά. Πάμε να δούμε πώ κλείνει αυτή η λίστα από τα 27 κρατημένη να δούμε τι τελευταίε πέντε χώρε. Η Λετωνία είναι στην τελευταία θέση, 27η, με 414 μόλις αυτοκίνητα αναχύγιους κατοίκους, καταγράφοντας ωστόσο μια μεγάλη αύξηση σε σχέση με 9 χρόνια πριν, 30,6%. Ναι. Ωστόσο, η μεγαλύτερη αύξηση που καταγράφεται είναι αυτή στην Ρουμανία με 77,44%. Το 2022 αναλογούσαν 417 αυτοκίνητα, ανά χίλιος Ρουμάνους, εν αντιθέσει με το 2013 που ήταν μόλις 235. Και κάπως έτσι συνεχίζει η Ουγγαρία 424, Τι η Βουλγαρία 428. Ξέρεις, αυτά θα πρέπει να τα συγκρίνουμε και σε σχέση με τις δημόσιες ε, συγκυρωνίες. μεταφορές συγκοινωνίες, για να δούμε... Ε, 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 Σωστά τα πράγματα, διότι άμα έχουν, ας πούμε, ξέρω εγώ στις χώρες που μας λες α, ότι έχουν τα, τα λιγότερα αυτοκίνητα να αναλογούν σε χιλιούς κατήγους, σημαίνει ότι κινούνται με άλλους τρόπους. Υπάρχει ναι. και εξήγηση όμως για την περίπτωση της Ρουμανίας αλλά και της Βουλγαρίας, παρό το γεγονός ότι ναι. είναι πολύ μικρότερη η μείωση. Έχουν περάσει δέκα κάτι χρόνια από την ένταξή του στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει ανέβει το κατακεφαλήν εισόδημα, έχει επέρθει, αν μη τι άλλο, μια πολύ καλύτερη οικονομική κατάσταση σε σχέση με το παρελθόν και αυτό που δεν μπορούσε τότε να, να πάρει αυτοκίνητο το παίρνει σήμερα. Για την ιστορία, να πούμε πω η Ιρλανδία, μια χώρα με ψηλό ΑΕΠ, είναι μόλι στην 23η θέση με 457 αυτοκινήτα. Και αυτό δείχνει πω εκεί δεν χρειάζονται τα αυτοκίνητα, καθώ υπάρχει ένα άρτιο και πολύ καλά α, οργανωμένο σύστημα δημόσιων μεταφορών. Η Ιρλανδία για την ιστορία έχει πολλέ νίκε στην Eurovision. Λοιπόν, τώρα η μιας μια και μιλάμε. 7%. <laughs> κάτι λέει. Μια και μιλάμε ε, για τα οχήματα, να πούμε ότι μέχρι τι πόσε του Μάρτη έχουμε για να ανανεώσουμε την άδεια κυκλοφορία μα, κυρίε και κύριοι, από 4 Ιανουαρίου αυτό, γιατί θα μετά θα έχει επιβάρυνση. Ακριβώ. Από τι 4 Ιανουαρίου έχει ξεκινήσει. Κυριακή 10 Μαρτίου στι 12 τα μεσάνυχτα, λίγη διορία. Να πούμε πώ κυλάει πάνω κάτω με τα Περσινά ποσοστά η, η ανανέωση των κυκλοφοριών, να πούμε πως είχαμε μέχρι ε, τις 14 Ιανουαρίου, την Κυριακή δηλαδή, 110.051 οχήματα να έχουν ανανεώσει τις άδειες κυκλοφορίας τους, 91% έγινε μέσω διαδικτύου. Υπάρχουν τέσσερις διαφορετικοί τρόποι να ανανεώσει την άδεια κυκλοφορίας, είναι μέσα από τα ΚΕΠ, μέσα από το διαδίκτυο, μέσα από τα επαρχιακά γραφεία των ταχυδρομείων και μέσα από τα επαρχιακά γραφεία του τμήματο οδικών μεταφορών. Να τρέξει ο κόσμο να προλάβει την ημερομηνία μα, ουσιαστικά λήξη τη διορία. Θα υπάρχει Έτσι. πρόστιμο και 10 το πρόστιμο. Ευρώ πλάτς, ε, το, το, 10%. το ποσοστό, το 10%. Ναι. Ακριβώ. Λοιπόν, μας ευχαριστώ πολύ.